Ένα ιδιόκτητο πατρικό στην Ρήμη μετατράπηκε στο Κυπριακό Ινωμουσείο, υλοποιώντας έτσι το όραμα της δημιουργού του, μουσικοσυνθέτριας Αναστασίας Γκάι. Η Αναστασία έβαλε κάτω από την ίδια σκεπή την αγάπη της για τη μουσική, τη μεσαιωνική εποχή και τον Ίνο και από τότε γράφει τη δική της ιστορία που είναι άρρητα συνδεδεμένη με τη μακρά ιστορία της ενοποιητικής μας παράδοσης. Σας καλωσορίζουμε στο Κυπριακό Ινωμουσείο, το οποίο ιδρύθηκε το 2004 από μένα την ίδια. Είναι στην περιοχή Ερήμης, μεταξύ του κάστρου του Κολοσσίου και του αρχαίου Κουρίου. Τα ευρήματα τα οποία έχουν βρεθεί από τον αείμνηστο αρχαιολόγο Πορφύριο Δίκαιο το 1933 και κατόπιν έρευνας από το Αρχαιολογικό Μουσείο, έχουν εντοπιστεί θράψματα Ίνου, τα λεγόμενα Τερταρικό Οξύ, όπου αποδεικνύεται Ίνος. Έτσι, η Ερήμη είναι η γενέτειρα του Ίνου 55 αιώνων ανά την Ευρώπη και αυτό έχει σταθεί σαν χώρος επισκεψιμός από όλα τα μέρη του κόσμου. Σήμερα είναι ένας παγκόσμιος τουριστικός προορισμός. Ο επισκέπτης εδώ, ερχόμενος, είτε μικρός είτε μεγάλος, βλέπει 55 αιώνες εκθέματα. Αρχίζοντας από τη Φλάσκα, πρώτου ελληνικού αμφορέα, την κλασική περίοδο, την μεσαιωνική και την βυζαντινή περίοδο. Εδώ βρισκόμαστε στην αυλή της Κουμανταρίας, έτσι ονομάζεται, αφού η άλλη αυλή είναι η αυλή των Υποτό και το κτίριο μας είναι Διάμπερες. Αυτό είναι σπάνιο, διότι μεταξύ των δύο κτιρίων υπάρχουν οι κυριώδη για τις και από την αριστερή αυλή και από την δεξιά. Έτσι, εδώ γίνονται και εκδηλώσεις. Οι επισκέπτες αφού δουν όλα τα εκθέματα, αφού γευστολογήσουν, εδώ περιηγούνται την όμορφη κλιματαριά, τις διάφορες ποικιλίες στα φιλιό και γεύονται το κρασί το οποίο το γεμάζουν εκ των προτέρων. Εδώ βρισκόμαστε στο χώρο της γευστολόγησης και αφού ξεναγηθεί στον επάνω όροφο και δύο όλα τα εκθέματα και με τη ζωντανή ξενάγηση φυσικά και ανάλογα με την είσοδο που προτιμάει ο ίδιος ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει από τις τρεις ενότητες των εκθεμάτων και των προϊόντων που παράγει το ίδιο το Κυπριακό Νομισείο με την ταυτότητά του. Έχουμε την ενότητα του Ίνου, της Ζιβανίας και της Κουμανταρίας. Θα σταθώ ακόμα λίγο για την Κουμανταρία, γιατί είναι μοναδική παγκοσμίως, γιατί προέρχεται από δύο ποικιλίες σπάνιες, μοναδικές, που ευνοούνται από το μικροκλίμα της Κύπρου του Τρότους και από το ηφαιστειογενής έδαφος του ιδίου του εδάφους της Κύπρου. Το ξυνιστέρι και το μαύρο. Αυτό είναι μοναδικό και με τη μέθοδο την οποία και ο Ισίωδος και ο Όμηρος περιγράφει για τις 40 μέρες της συγκομιδής και το άπλωμα το σταφυλιό και με τα ζάχαρα τα οποία διαρχόνται και φυσικά ο Ίνος αυτός οδηγείται στη Δεοδρίνο Βαρέλη που σήμερα παλαιώνεται και έχουμε την ευκαιρία να το γευτούμε. Και εμείς, οι Κύπροι και οι ξένοι, που έρχονται από όλα τα μέρη του κόσμου. Στο χώρο η μουσική συνυπάρχει αρμονικά με τις θεματικές ενότητες που αφορούν όπως είναι αναμενόμενο τον Ίνο και ειδικά τον μεγαλύτερο Ινικό πρεσβευτή της Κύπρου, την Κουμανταρία. Ο Φράνσις Νεκτάριος Γκάι, μαέστρος και ενορχιστρωτής, αγκάλιασε την επιθυμία της μητέρας του για την πολιτιστική δράση που ήθελε να αναπτύξει στο Ινωμουσείο και έτσι εμπνεύστηκε τη δημιουργία της ορχήστρας Κουμανταρία. Το Κυπριακό Ινωμουσείο προσφέρει καθημερινά ξεναγήσεις τόσο σε μεμονωμένους όσο και σε οργανωμένα σύνολα επισκεπτών. Διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα για τα εκπαιδευτήρια της Κύπρου, αλλά έχει και
μία σειρά συναυλιών η οποία ονομάζεται Κουμανταρί Orchestra and Friends. Είχαμε την χαρά, την τιμή να συνεργαστούμε με πάρα πολλούς σπουδαίους Κύπριους καλλιτέχνες. Έχουν παρουσιαστεί πρεμιέρες έργων εδώ στο Κυπριακό Ινό Μουσείο και φέτος βρισκόμαστε στην έκτη σεζόν αυτού του κύκλου συναυλιών. Φυσικά για τους φίλους του Κυπριακού Ινό Μουσείου που είναι σε άλλες πόλεις έχουν τη χαρά να ακούνε κατά καιρούς συναυλίες της Ορχήστρας Κουμανταρίας, η οποία παρουσιάζει θεματικές συναυλίες σε όλο το νησί. Ανάμεσα στις παραγωγές τις οποίες έχει παρουσιάσει το Κυπριακό Ινό Μουσείο είναι θεματικές συναυλίες οι οποίες καταπιάνονται άμεσα με τη θεματικότητα του Κυπριακού Ινό Μουσείου, όπως το κρασί. Η ιδρύτρια του Κυπριακού Ινό Μουσείου, Αναστασία Γκάη, έχει συνθέσει το έργο «In Vino Venus», το οποίο είναι ένα έργο το οποίο δείχνει την ιστορία του Κυπριωτικού Ίνου μέσα από τη μελοποιημένη ποίηση του Κυριάκου Παπαδόπουλου και παρουσιάζεται από μεγάλη συμφωνική ορχήστρα. Πριν 10 χρόνια δέχτηκα την τιμητική πρόσκληση να χρηστώ υπότιση του τάγματος των Ιωαννητών Υποτών, του Ορθόδοξου τάγματος, στο Σαν Σεμπαστιάν της Ισπανίας. Είναι πολύ τιμωτικό για μας ότι το Κυπριακό Ινό Μουσείο στεγάζεται η πρεσβεία του τάγματος των Ιωαννητών Υποτών εδώ στην Κύπρο. Και στόχος είναι στους επισκέπτες μας να δείξουμε αυτήν την μακρόχρονη ιστορία του Κυπριώτικου Ίνου, δηλαδή της Κουμανταρίας, τη μεσαιωνική πορεία και την ανάδειξη αυτού του κρασιού, αλλά και τη σημερινών τρόπων προώθησης και του ίδιου του κρασιού, αλλά και τις τέχνες τις οποίες συνδέονται άμεσα. Η μεσαιωνική ιστορία της Κύπρου, για διάφορους λόγους, δεν έχει ερευνηθεί όσο θα έπρεπε να ερευνηθεί ή αν συγκρίνουμε άλλους λαούς της κεντρικής Ευρώπης. Ευτύχημα είναι ότι τα τελευταία 20 ετία και ιδιαίτερα με την ίδρυση του Πανεπιστημίου Κύπρου και άλλων οργανισμών στην Κύπρο βλέπουμε ότι γίνεται μια μεγαλύτερη προσπάθεια και σπουδαίοι Κύπροι ερευνητές συγκεντρώνουν το σημείο ενδιαφέροντος τους στην μεσαιωνική ιστορία της Κύπρου. Και οι Ιωαννίτες Υπότες αυτόν θέλουν να κάνουν. Θέλουν να προάγουν την ιστορία και τη σχέση τους μαζί με τους λαούς της ευρύτερης Μεσογείου και ιδιαίτερα μαζί με την Κύπρο, που βλέπουμε ότι η στοιχεία τα οποία συνδέουν τους Υπότες μαζί με την Κύπρο είναι λιγότερα γνωστά. Η φετινή χρονιά είναι πολύ σημαντική για μας. Συμπληρώνονται 15 χρόνια από την ίδρυση του Κυπριακού Ινό Μουσείου, αλλά και 10 χρόνια από την ίδρυση της Κουμανταρία Όρκεστρα. Αυτή είναι η ορχήστρα η οποία ανήκει στο Κυπριακό Ινό Μουσείο. Αν δούμε τα μουσεία ανά τον κόσμο, είναι λίγα τα μουσεία και μάλιστα τα μεγάλα μουσεία στον κόσμο, τα οποία έχουν δικό τους ορχιστρικό σύνολο. Και ο λόγος είναι γιατί ονομάσαμε την ορχήστρα Ορχήστρα Κουμανταρία. Πρώτα, το Κυπριακό Ινό Μουσείο βρίσκεται στις αυλές του κάστρου της Μεγάλης Κουμανταρίας της Κύπρου, αυτό το οποίο γνωρίζουμε σήμερα το κάστρο του Κολοσσιού. Και επειδή βρισκόμαστε στις αυλές του και σίγουρα υπήρχε μουσική η οποία πεζόταν στις αυλές και παράδειγμα γι' αυτό είναι τα μουσικά χειρόγραφα της Κύπρου, τα οποία χρονολογούνται όχι ακριβώς το 13ο αιώνα που ήρθαν οι Ιωαννίτες Υπότες, αλλά λίγο πιο μετά, αλλά σίγουρα πεζόταν μουσική. Θέλησαμε να αναβιώσουμε αυτή τη μουσική παράδοση, ιδρύοντας αυτή την κλασική ορχήστρα. Στόχος της ορχήστρας είναι να έχουμε στο ρεπερτόριο μας έργα μεταγραμμένα από μεσαιωνικά χειρόγραφα για σύγχρονη ορχήστρα, αλλά επίσης να παίζουμε και να ερμηνεύουμε έργα σύγχρονων Κύπριων δημιουργών, αλλά και επίσης από το κλασικό ρεπερτόριο. Σε αυτά τα 10 χρόνια πορείας είχαμε μεγάλες επιτυχίες και εδώ στην Κύπρο, σε συνεργασίες και με τοπικούς φορείς,
φεστιβάλ, αλλά και με ξένους οργανισμούς όπως η Όπερα της Γενέβης, η Όπερα της Σόφιας, οι οποίοι ήρθαν και, συμπράξαμε μαζί τους, αλλά και επίσης συναυλίες η οποία έκανε η ορχήστρα στο εξωτερικό. Φεύγοντας ο επισκέπτης από το Ινωμουσείο, αντιλαμβάνεται ότι τίποτε στο χώρο δεν έγινε τυχαία. Ίσα-ίσα έγιναν όλα τελετουργικά. Αρκεί μόνο ένα ποτηράκι γλυκού πιωτού για να νιώσει κανείς εδώ, στο μουσείο, μέρος της μυσταγωγίας από το σμίξιμο του ίνου και της μουσικής.